Δεν πρόλαβα να συμπληρωθούν 24 ώρες από την τοποθέτησή τους και ο Δήμος Ρεθύμνου μετρά ήδη απώλειες. Ο λόγος για τις ηλεκτρονικές μπάρες του δακτυλίου στις εισόδους-εξόδους της Παλιάς Πόλης. Η ηλεκτρονική μπάρα της οδού Βάρδα Καλέργη, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο στην πόλη του Ρεθύμνου, φαίνεται πως είχε καθίσει στο στομάχι του άγνωστου άνδρα, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να τη διαλύσει. Αυτό ήταν γνωστό ότι θα τη σπούσανε. Τη στιγμή που πέρασε ο τροχονόμος 11 και 4, που πήγα και έβαλα εγώ την κορδέλα εκεί που βλέπετε, και περνάνε τα αυτοκίνητα, λέω: μην περάσετε γιατί απαγορεύεται, να και η τροχία, και δεν μίλησε ο τροχονόμος καθόλου. Περάσανε τα αυτοκίνητα κάτω. Τι να πω. Προφανώς κάποιος, επειδή είτε έμεινε μέσα, είχε το αυτοκίνητο του μέσα και ήθελε να φύγει, ή για κάποιο λόγο ήθελε να μπει, δεν είχε τηλεκοντρόλ, δεν είχε φροντίσει ή δεν είχε το δικαίωμα να έχει τηλεκοντρόλ, και θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, να κόψει την μπάρα. Την έκοψε από τη βάση της. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κατήγγειλε το περιστατικό με την ελπίδα να εντοπιστεί ο δράστης και να τιμωρηθεί. Ενώ η Ελλάς απαντά πως είναι θέμα χρόνου, καθώς επεξεργάζεται το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των γύρω καταστημάτων. Μπορεί η ίδια αστυνομία, ανεμπαγγέλτος, να το ψάξει να βρει ποιος το έκανε. Δηλαδή πρέπει να πάει να το βρει ο δήμαρχος. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή και η αστυνομία τι κάνει. Δεν πρέπει και να εφαρμοστεί. Τόσα μηχανάκια αυτά παρκάρουν. Έχουν στενή οι δρόμοι, έχουν στενή τα πάντα. Κάποιος πρέπει να περάσει. Χαίρομαι τη δημοσιότητα που του δίνεται πραγματικά για να φτάσει στα αυτιά όλων ότι το Ρέθυμνο δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές. Και δεν πρέπει να τις ανεχόμαστε. Και ενώ ο δακτύλιος ισχύει από την 1η Απριλίου, κάποιοι ακόμα και σήμερα αγρόνοι γόραζαν, όπως οι δικυκλιστές που παρακολουθείτε, οι οποίοι καταφέρνουν και τρυπώνουν από το κενό που υπάρχει στην άκρη, γιατί απλά έτσι τους αρέσει. Είστε κάτοικος της Παλιάς Πόλης? Όχι, το ρισκάρω. Δεν έχει τύχει να συναντηθείτε με αστυνομία μάλλον, ε? Έχουμε συναντηθεί. Σας έχουν βεβαιώσει πρόστιμο? Δεν με απασχολεί. Ο λόγος που περνάτε έτσι? Έτσι γουστάρω. Όμως δεν λείπουν και εκείνοι που, θέλοντας να είναι τυπικοί, απλά ανοιγοκλίνουν την κορδέλα που αντικαθιστά προσωρινά την ηλεκτρονική μπάρα. Βλέπετε τις μπάρες που βάλε ο δήμαρχος, κορδέλες έβαλε. Την έβαλε, αλλά τις σπάσανε. Τέλος πάντων. Προστατεύετε το ιστορικό κέντρο έτσι? Σίγουρα, σίγουρα. Και δίνουμε και μια καλή εικόνα στους επισκέπτες μας. Σίγουρα. Γι' αυτό υπάρχει ο δακτύλιος, για να προστατεύουμε τα πάντα εδώ. Γιατί η Παλιά Πόλη είναι Παλιά Πόλη. Όσοι πάντως ρισκάρουν συστηματικά να μπαινοβγαίνουν στο δακτύλιο, καλό θα είναι να θυμούνται πως το πρόστιμο αγγίζει τα 200 ευρώ.